και να βρούμε την κοινή συνισταμένη. Το γεγονός όμως ότι όλοι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προχωρήσουμε με βήματα γοργά σε αυτό το διάλογο και με γενναίες αποφάσεις με ορίζοντα το 2019 είναι θετικό γεγονός. Επίσης θετικό γεγονός είναι ότι όλοι πια αντιλαμβάνονται την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρό θεσμικό πλαίσιο ώστε να μπορεί να στηθεί στα δικά της πόδια. Μου έκανε εντύπωση ότι ακόμα και εκπρόσωποι χωρών που θεωρούσαν αδιανόητο να μπορεί να υπάρξει ένα πρόγραμμα στήριξης στην Ευρώπη χωρίς την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, χθες μιλούσαν με αυτοπεποίθηση για την ανάγκη η Ευρώπη να δημιουργήσει τους δικούς της ανάλογους θεσμούς, ώστε να μην είναι αναγκαία η πρόσβαση, αναγκαία η πρόσκληση ξένων θεσμών για να στηρίξουν τις δικές μας ανάγκες. Αν η Ευρώπη θέλει να παίξει έναν νέο παγκόσμιο ρόλο ισχυρό, δεν μπορεί παρά να είναι ικανή να λύνει τα δικά της προβλήματα μόνη της. Από εκεί και πέρα αποφασίσαμε μια διαδικασία διαλόγου που πιστεύω ότι δεν θα μείνει μόνο στο διάλογο, αλλά θα υπάρξουν και αποτελέσματα. Σήμερα όμως επίσης συζητάμε για το μέλλον της Ευρώπης, διότι η συζήτηση για την ψηφιακή, για την ψηφιακή οικονομία, για τις νέες τεχνολογίες είναι το μέλλον. Και πιστεύω ότι η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών στην ψηφιακή εποχή, η δυνατότητα πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες, στη τελική ανάλυση δεν είναι μόνο ένα ζήτημα προόδου, αλλά είναι ζήτημα δημοκρατίας και ισότητας. Η κυβέρνησή μας έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα για να καλύψει το μεγάλο κενό, διότι η αλήθεια είναι ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν ασχολήθηκαν σοβαρά με τις νέες τεχνολογίες και την αναγκαιότητα με γοργά βήματα να μπούμε στην ψηφιακή εποχή. Εμείς όχι μόνο δημιουργήσαμε υπουργείο ξεχωριστό, αλλά έχουμε ρίξει όλο το βάρος ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να μην πάνε χαμένοι, διότι χάθηκαν δυστυχώς δισεκατομμύρια ευρώ από κοινοτικούς πόρους χωρίς να δημιουργηθούν υποδομές. Τρέχουμε με ταχύτητα για να καλύψουμε την απόσταση και πιστεύουμε ότι ο στόχος μας, αυτό που λέει το σύνθημα να φέρουμε το αύριο σήμερα για όλους τους πολίτες, είναι ένας στόχος που μπορούμε να τον πετύχουμε και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα αλλά και για όλους τους πολίτες να μπορέσουμε να καλύψουμε την απόσταση και είμαι αισιόδοξος θα το καταφέρουμε. Μια αλλαγή της συνθήκης χωρίς θα χρειαστεί αλλαγή της συνθήκης για να έρθουν οι μεταρρυθμίσεις ή μπορούμε να τα καταφέρουμε? Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις για σημαντικές θεσμικές τομές μέσα στο πλαίσιο των συνθήκων. Άλλωστε, όταν ανοίγουμε το παράθυρο σε περισσότερο δημοκρατικό έλεγχο, είμαστε ταυτόσιμοι με το πνεύμα των συνθήκων. Δεν αντιβαίνουμε το πνεύμα των συνθήκων. Όταν περιορίζουμε τις αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες, πιστεύω ότι αντιβαίνουμε στο πνεύμα των συνθήκων. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε λύσεις μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που έχουμε. Πιστεύετε ότι θα έχουμε αποτελεσματική πρόοδο στις επόμενες εβδομάδες, θα πάμε στην επόμενη φάση ή όχι? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα. Οι διαπραγματεύσεις θα είναι ουσιαστικές και εντατικές. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή τομή για όλες τις πλευρές.